Καλώς ορίσατε στο Φτιάξ το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα φτιάξουμε σήμερα μία μπάλα αντιστρες, πολύ ιδιαίτερη, με αυτές τις μεγάλες πέρλες νερού. Δεν έχουν γίνει ακόμη τόσο μεγάλες. Οι υπόλοιπες γίνανε γύρω στα 5-6 εκατοστά, αυτές πρέπει να είναι στα 3, κάπου εκεί. Αλλά μας αρκούν τόσο για να μπορέσουν να περάσουν στο μπουκάλι μετά. Θα βάλουμε και λίγο γλίτερ. Να μοιάζει λίγο με χιονόμπαλα η μπάλα αντιστρες μας. Βλέπετε, έχουμε εδώ το μεγάλο στόμιο, μπουκάλι με μεγάλο στόμιο, για να χωρέσουμε μέσα. Και μετά θα φουσκώσουμε φυσικά το μπαλόνι μας και θα το περάσουμε όλο μαζί με το γλίτερ μέσα στο μπαλόνι. Εάν πιέζουμε λίγο το μπουκάλι και το αφήνουμε, είναι λίγο πιο εύκολο να μπουν μέσα οι μεγάλες πέρλες. Ωραία, χωρέσαν όλες. Θα βάλουμε τώρα νεράκι. Και γκλίτερ. Θα το ανακατέψουμε πολύ καλά, θα το κλείσουμε πρώτα, να πάει παντού το γλίτερ. Και μετά στο μπαλόνι μας. Ωραία. Περνάει το νερό, αλλά έχουν κολλήσει κάπως οι πέρλες. Δεν πειράζει, σιγά σιγά θα έρθουν και αυτές, θα βγουνε. Και αφού είναι όλα μέσα στο μπαλόνι, αδειάζουμε όλο τον αέρα προσεκτικά, όπως πάντα, και το σταθεροποιούμε. Είναι πολύ διάφανοι, ε? Δεν φαίνονται οι πέρλες μέσα, τις νιώθουμε, αλλά δεν φαίνονται, δεν πειράζει. Είναι μια χειμωνιάτικη μπάλα αντιστρες. Πώς σας φαίνεται? Εμένα μου αρέσει που είναι τόσο ιδιαίτερη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε φυσικά και άλλο χρώμα πέρλες μέσα ή άλλη χρυσόσκονη. Πιο πολύχρωμη, πιο πολύ και πολύχρωμη. Φαντάζομαι θα μεγαλώσουν και λίγο ακόμη οι πέρλες, γιατί δεν φτάσαν στο μέγεθος που φτάνουν κανονικά. Αναρωτιέμαι πόσο μεγάλες θα γίνουν. Είναι όμως ωραία, ε? Είναι μια μπάλα αντιστρες και νόμπαλα. Ελπίζω να σας αρέσει. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξ το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Αν σας άρεσε η ιδέα μας, κάντε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Θα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!